Εγώ αυτή την προσπάθεια δεν μπορώ να την κατανοήσω και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ και να τη δικαιολογήσω. Μου κάνει εντύπωση, χωρίς να αναφέρομαι σε συγκεκριμένα ονόματα, ότι σε πολλά κρίσιμα ζητήματα αναλυτές και σχολιαστές, και Έλληνες και ξένοι, διότι το φαινόμενο δεν είναι δυστυχώς μόνο ελληνικό, κινούνται με κριτήρια που περιορίζουν, που αγνοούν τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια ενέργεια, και μάλιστα μια πολεμική ενέργεια. Τι επιπτώσεις μπορεί να επιφέρει στις διεθνείς ισορροπίες, στον αριθμό των θυμάτων. Αντιμετωπίζεται δηλαδή η όλη κατάσταση σαν ένα θεατρικό σκηνικό, σαν ένα είδος παιγνίου όπου εξετάζεται ποια είναι η ισχύ του πυράβλου Α σε σχέση με την ισχύ του πυράβλου Β, εάν θα επακολουθήσουν και άλλα πλήγματα και πώς θα απαντήσει ο δεχόμενος την επίθεση. Δεν το κατανοώ αυτό. Υπάρχει ένα αίσθημα μειωμένης ή θα έλεγα ιδιορύθμου έως εξωφρενικής έννοιας ευθύνης, που είναι εις βάρος οπωσδήποτε του λογικά σκεπτόμενου παρατηρητή και κυρίως εις βάρος των ανθρώπων που υφίστανται τις συνέπειες αυτών των κινήσεων. Αισθάνεστε, διότι και η ιρανική ηγεσία σήμερα το πρωί με το πρώτο φως ημέρας, τουλάχιστον φραστικά, δεν ξέρω αν από πίσω κρύβεται κάτι άλλο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, επιχειρεί το πλήγμα που έχει δεχτεί να το υποβαθμίσει. Από μία άποψη μπορεί να είναι έτσι, να μην το θεωρεί μείζονο σημασία, είναι πλήγμα, να το υποβαθμίσει. Από την άλλη, το Ισραήλ αφήνει να διαρρεύσει ότι είχε ενημερώσει, λέει, τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν συνεννούσαν μεν, αλλά το ξέραν δε. Είναι αυτά τα γνωστά παιχνίδια. Αισθάνεστε ότι γίνεται, ενώ διπλωματικά πώς το ερμηνεύεται, μια προσπάθεια να συντηρηθεί σε μια φάση αποκλιμάκωσης, ή τίποτα δεν θα πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο και μπορεί να δούμε απάντηση του Ιράν και κορύφωση της κατάστασης? Ασφαλώς δεν μπορούμε να θεωρούμε τίποτα δεδομένο, διότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς σκέπτονται και οι δύο πλευρές, και είναι φυσικό να πιστεύουμε ως βέβαιον ότι δεν αποκαλύπτουν απολύτως τις προθέσεις τους. Εν τούτης, η εντύπωσή μου είναι ότι από την πλευρά του Ιράν από την πρώτη στιγμή κατεβλήθη μια προσπάθεια η όλη αντιπαράθεση να μην προσλάβει τον χαρακτήρα γενικευμένης σύραξης και ανάφλεξης, ή τουλάχιστον να μην προσλάβει τέτοιο χαρακτήρα με ευθύνη πρωτοβουλειών και κινήσεων του Ιράν. Αυτή είναι η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί. Το γεγονός, Φελιππίν, που δεν αμφισβητήθηκε άλλωστε, ότι οι Ιρανοί είπαν, ενημέρωσαν τους Αμερικανούς ότι θα υπάρξει ένα πλήγμα σε ανταπόδοση του βομβαρδισμού του προξενείου τους, ότι ενημέρωσαν τι ώρα εστάλησαν τα βλήματα, οι πύραυλοι, τα drones και τα λοιπά, και τι ώρα θα έφταναν και στο στόχο τους. Έδειχνε μια και η δήλωση του Ιρανού πρέσβη στον ΟΗΕ ότι από την πλευρά μας το θέμα θεωρείται λήξαν. Όλα αυτά έδειχναν μια προσπάθεια να μην γενικευθεί η σύραξη. Θα μου πείτε, μα τόσο υπεύθυνο ήταν το Ιράν και τόσο πολύ ενδιαφέρεται για το γενικό καλό ώστε να μην θέλει τη σύραξη? Προφανώς, αξιολογώντας τις δυνάμεις του, θεώρησε ότι αυτή τη στιγμή δεν συμφέρει στην ιρανική πλευρά να αναμετρηθεί σε έντονο βαθμό με το Ισραήλ. Το Ισραήλ πιστεύω ότι δέχτηκε πολύ ισχυρές πιέσεις για να μην προχωρήσει σε πλήγμα πιο βαρύ. Μάλλον αυτό που έγινε με την απάντησή του δεν ήταν τόσο βαρύ όσο θα μπορούσε να είναι, και πιστεύω ότι αυτή την εικόνα προσπαθούν να ενισχύσουν και να προβάλλουν και οι Αμερικανοί. Πείτε μου κάτι. Θεωρώντας ότι δεν τους συμφέρει σε αυτή την περίοδο να ξεσπάσει και μια κρίση στη Μέση Ανατολή, λίγους μήνες μάλιστα πριν από τις προεδρικές εκλογές. Και όταν το αφεντικό της CIA σήμερα το πρωί λέει ότι αν
οι Αμερικανοί δεν δώσουν τη βοήθεια που έχουν πει ότι θα δώσουν στην Ουκρανία, επέρχεται συντριπτική ήττα. Το λέω εγώ, το λέει το επικεφαλής της CIA. Ναι, βέβαια. Αλλά ναι, ταυτοχρόνως ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, με όλα αυτά είναι αστάθμητος παράγοντας ο ίδιος ο Νετανιάχου? Διότι και στο εσωτερικό του υπάρχουν ακόμη και τώρα που μιλάμε μεγάλες διαδηλώσεις ότι δημιουργεί πολιτικό πρόβλημα όξυνση. Και για να τα λέμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δώσαν 10 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ισραηλινή κυβέρνηση του Νετανιάχου. Στη Γάζα όμως τα παιδιά λιμοκτονούν ανεξάρτητα από τα πολιτικά και τα στρατιωτικά, κύριε Πρέσβη. Και η αλήθεια είναι, κύριε Σαχίνη μου, ότι παρά τις δημόσιες δηλώσεις της Αμερικανικής ηγεσίας και των διαφόρων αξιωματούχων της, ότι δεν θέλουν αριθμό θυμάτων, μεγάλο αριθμό θυμάτων, ότι πρέπει να περιορίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων και να τηρούνται ανθρωπιστικές αρχές κτλ., επί της ουσίας η υποστήριξη που παρέχει η Αμερική προς το Ισραήλ, πολιτική και έμπρακτη, είναι πλήρης, δεν έχει πάυση να υπάρχει. Τώρα γιατί γίνεται αυτό, πιστεύω ότι και οι ακροατές μας το καταλαβαίνουν, λόγω της μεγάλης ισχύως που έχει ο Ισραηλινός παράγων, το Ισραηλινό λόμπι στην πολιτική ζωή της Αμερικής, κάτι που δεν συνέβη τελευταίως, αλλά ισχύει από δεκαετιών. Μάλιστα. Το ερώτημα τώρα περί του Νετανιάχου, ναι. Θα σας έλεγα ότι ο Νετανιάχου από τη φύση του είναι ένας ακραίος και αδιάλακτος πολιτικός, επιρρεπής επομένως σε επικίνδυνες πρωτοβουλίες και αποφάσεις. Το ότι δεν έχει τεθεί και υποκατηγορία για σειρά σοβαρών ποινικής φύσεως αδικημάτων αφορώντας τη διαχείριση δημοσίου χρήματος, ίσως και σε άλλες παραβάσεις του συντάγματος του Ισραήλ, τον καθιστά ακόμα πιο παράτολμο και άρα πιο επικίνδυνο στις πρωτοβουλίες του. Ασφαλώς θέλει την παράταση της κρίσης, γιατί πιστεύει ότι μέσω αυτής ενισχύεται η εικόνα του ως εθνικού ηγέτη του Ισραήλ, και διότι έτσι αποτρέπεται η εξέλιξη της δικαστικής περιπέτειάς του. Σωστή υπενθύμηση. Ότι υπάρχουν βεβαίως διαδηλώσεις εναντίον του στο εσωτερικό της χώρας του, είναι κάτι που δεν μπορεί να το αγνοήσει. Αυτές οι διαδηλώσεις και η εξωτερική πίεση για να μην πάρει εκρηκτικές διαστάσεις η διένεξη με το Ιράν, καθώς και οι επιθέσεις κατά των Παλαιστινίων, ως ένα βαθμό φυσικά τον συγκρατούν. Τώρα πάμε στο θέμα για το οποίο σας ζήτησα σήμερα να καταθέσετε τις πρώτες σκέψεις σας. Εχθές... Ναι, αν μου επιτρέπετε, ναι, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, θα έλεγα όμως, για να ολοκληρώσω το απάντησή μου και συγγνώμη που... Παρακαλώ, σας... παρακαλώ. Ότι πάντως ο Νετανιάχου, η ζελινή ηγεσία υπό τον Νετανιάχου χρειάζεται από τη διεθνή κοινότητα άκρα προσοχή και ετοιμότητα για άσκηση πιέσεων, διότι είναι η ακραία πλευρά των Ισραηλινών εθνικιστών. Και αυτό αντιλαμβάνεστε τι σοβαρότατους κινδύνους εγκυμονεί και για την περιοχή εκεί και γενικότερα. Για πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, χθες διαστόματος του Έλληνα Πρωθυπουργού ανακοινώθηκε η συνάντηση στις 13 Μαΐου στην Άγκυρα με τον Ερντογάν σε ανταπόδοση επίσκεψη του Δεκεμβρίου και της διακήρυξης των Αθηνών, και μάλιστα ο Έλληνας Πρωθυπουργός διευκρίνησε, ανακοινώνοντας αυτή τη συνάντηση, ότι στόχος είναι να παραμείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας προκειμένου οι όποιες διαφορές υπάρχουν να μην παράγουν αυτόματα εντάσεις. Ωστόσο, είπε, δεν υπάρχουν αυταπάτες για πλήρη αλλαγή των τουρκικών θέσεων και αναγνωρίζεται πως απαιτείται χρόνος για να γίνουν ουσιαστικά βήματα πρόοδου. Δεν θεωρώ ότι η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η οποία είναι αναμφισβήτητη και μετρήσιμη, οδηγεί αυτόματα στην υπόθεση εργασίας ότι βασικές θέσεις της Τουρκίας όσον αφορά το κρίσιμο ζήτημα της οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο έχουν αλλάξει. Με συγχωρείτε, κύριε Πρέσβη, θέλω να σας το πω ευθέως. Ναι. Όχι απλώς δεν έχουν αλλάξει, αλλά πλέον το γκριζάρισμα με αφορμή
στα δύο θαλάσσια πάρκα, εκφεύγει των 12 ναυτικών μιλίων και του Κάζους Μπέλη και επισέρχεται σε πυρήνα ΑΟΣ κυριαρχικών δικαιωμάτων και εν μέρη κυριαρχίας ανατολικά των Κυθήρων και δυτικά της Μήλου. Αυτό εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι λόγος να ξανασκεφτούμε το επίπεδο της συνάντησης με την Τουρκία. Ο κ. Μητσοτάκης νομίζω ότι με τις δηλώσεις που έκανε προσπάθησε να ισορροπήσει τα δυσκόλως ισορροπούμενα ή τα απολύτως αντιφάσκοντα στοιχεία. Από τη μία πλευρά να δικαιολογήσει ότι τις ελπίδες ή τις προσδοκίες που έχει για την έκβαση αυτής της επιφανειακής και οφειλόμενης καθαρά σε λόγους τακτικής ή ηφεσιακής ρητορικής που έχει ακολουθήσει η Άγκυρα τελευταία, και από την άλλη να δείξει ότι κατανοεί βεβαίως και τη σημασία των απειλών που κάθε τόσο η Τουρκία, με αυξανόμενο ρυθμό μάλιστα, διατυπώνει εναντίον μας, υπενθυμίζοντας ότι δεν έχει αλλάξει σε τίποτα τις διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις της εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Είναι πολύ δύσκολη προσπάθεια αυτή. Δεν ξέρω πώς μπορούν αυτά να ισορροπηθούν. Πάλι καλά που περάσαμε από τον θρίαμβο και τον ενθουσιασμό των ανοιχτών παραθύρων που δίνανε ευκαιρίες, που άνοιγαν ορίζοντες λαμπρούς και υποτίθεται δημιουργούσαν προϋποθέσεις για να λυθούν οι ελληνοτουρκικές διαφορές και να φτάσουμε χέρι με χέρι στο δικαστήριο της Χάγης. Πάλι καλά που είμαστε στο σημείο και αναγνωρίζουμε επισήμως ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό και ότι θα ήταν από αφελές έως ανόητο να το αγνοούμε. Ναι, η Τουρκία ακολουθεί την τακτική, τη γραμμή την οποία από καιρό έχει χαράξει απέναντί μας. Συνεχείς διεκδικήσεις και με ενδυνόμενο τόνο. Είναι αφελές να θεωρούμε ότι αυτά γίνονται είτε για λόγους εσωτερικής σκοπιμότητος, είτε διότι έχασε τις εκλογές ο Ερντογάν τις δημοτικές και θέλει να αμβλύνει την εντύπωση της ΣΥΤΑΣ, είτε διότι θέλει να ικανοποιήσει κάποιους κληρούς ενώ ο ίδιος πιστεύει στην ανάγκη της αγαστής ελληνοτουρκικής συνεργασίας. Δεν υπάρχει τέτοια συνεργασία. Όσο μπορούμε να υποφελούμεθα από αυτή την ήρεμη, προσωρινά ήρεμη και υποκριτική θα έλεγα η ποιότητα μετριοπάθεια στη ρητορική, καλό είναι. Αλλά όχι να πιστεύουμε τώρα ότι ευνηδίως η Τουρκία άλλαξε ή ότι έχουμε σοβαρές ενδείξεις ότι μπορεί αυτή η αλλαγή της, που είναι καταφανές σε οποιοδήποτε σκεπτόμενο παρατηρητή που αποβλέπει, να πιστεύουμε λοιπόν ότι θα οδηγήσει και σε λύση των διαφορών μας, ασφαλώς και όχι. Η Τουρκία μας πιέζει συνεχώς και συστηματικά. Ξέρετε κύριε Πρέσβη, το ότι δεν άλλαξε η Τουρκία είναι μια καλή διατύπωση μεν, αλλά δεν πιστεύω εγώ τουλάχιστον και θέλω την άποψή σας ότι απηχεί την πραγματικότητα. Γι' αυτό επιμένω, αν εσείς ήσασταν σήμερα διπλωματικός σύμβουλος του Έλληνα Πρωθυπουργού, οποιοδήποτε και αν είναι στέλνος, αν θα τον συμβουλεύατε για αυτή την επίσκεψη. Και γιατί το λέω? Η Τουρκία δεν έχει αλλάξει, αλλά εδώ έχει αναβιβάσει την πρόκλησή της. Τι εννοώ? Επικαλείται τη διακήρυξη των Αθηνών, προσέξτε τη μετάφραση, ότι η Ελλάδα την καταπατά με μονομερείς ενέργειες, αυτό λέει για τα θαλάσσια πάρκα, βγαίνει το Υπουργείο της Εξωτερικών με επίσημη αναφορά και λέει ότι θα προασπίσουμε τα δικαιώματά μας στο Αιγαίο, που ανατολικά των Κυθήρων, δυτικά της Μήλου, βγαίνει ο κεμαλιστής ρεπουμπλικανός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τα λέει ακόμη πιο χύμα, ότι βάζετε νερό στο κρασί σας με την Ελλάδα πιο σκληρά. Έρχεται ο εκπρόσωπος τύπου του Ερντογάν, ο Τσελίκ, και λέει ούτε να το διανοηθεί η Ελλάδα να κάνει μονομερείς ενέργειες. Δεν παραβιάζει μόνο τη διακήρυξη των Αθηνών, άρα έτσι την ερμηνεύουν, και έρχεται και το Υπουργείο Άμυνας, παρακαλώ πολύ, της Τουρκίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, που παραπέμπει στο Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας και λέει μονομερείς de facto καταστάσεις στα νησιά, νησίδες και βράχους, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί με συνθήκες,
δεν θα γίνουν αποδεκτές. Συγγνώμη, μέχρι 3 μίλια καν ναυτικά από τις ακτές τις μικρασιατικές υπάρχει τουρκική θάλασσα. Αυτό λένε οι συνθήκες. Εδώ λοιπόν έχεις γκριζάρει τα πάντα και πας να τους δεις. Λοιπόν, ήθελα να διατυπώσω ορισμένες παρατηρήσεις σε όλα αυτά που πολύ σωστά τα επισημαίνετε. Πρώτον, ως προς τη διακήρυξη των Αθηνών. Δώσαμε τεράστια έμφαση και προβάλαμε σαν μεγάλο επίτευγμα πολιτικό την διακήρυξη αυτή. Αποδεικνύεται ότι η διακήρυξη αυτή από την πλευρά της, σε ό,τι αφορά τη στάση της Τουρκίας, δεν ασκεί οποιαδήποτε κατασταλτική επιρροή. Εμείς λοιπόν την προβάλαμε σαν ένα πολύ σημαντικό βήμα που δημιουργεί μια καλή ατμόσφαιρα, υποτίθεται, προσέγγισης των δύο πλευρών. Η Τουρκία όμως πώς την αντιλαμβάνεται, πώς έχει δείξει ότι την αντιλαμβάνεται? Την αντιλαμβάνεται σαν έναν κατάλογο υποχρεώσεων που δεσμεύουν την Ελλάδα, αλλά που δεν δεσμεύουν σε καμία περίπτωση την ίδια την Τουρκία. Αυτό λοιπόν καταρχάς ήταν λάθος που από την πρώτη στιγμή το προβάλαμε σαν μέγα γεγονός, χωρίς να περιμένουμε να δούμε πώς θα το ερμηνεύσει η Τουρκία και χωρίς να έχουμε και την ψευδαίσθηση ότι η Τουρκία δήθεν θα άλλαζε. Και διαρωτώμε, γιατί δεν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους? Γιατί δεν έχουμε πει δηλαδή εμείς ότι η διακήρυξη είναι κάτι που, ενώ τονίζεται ότι δεν φέρνει νομικά αποτελέσματα, είναι κάτι που υποτίθεται ότι εκφράζει καλές προθέσεις, ένα είδος επίσημου ευχολογίου είναι η διακήρυξη, και θα έπρεπε να πούμε από πρώτη στιγμή ότι μας δεσμεύει στον βαθμό που γίνεται αντιληπτή και από την άλλη πλευρά. Και πάλι, μάλιστα έχουμε αναλάβει και κάποιες δεσμεύσεις με τη διακήρυξη αυτή που δεν θα έπρεπε να τις θεωρούμε και τόσο δεσμευτικές για μας. Εν πάση περιπτώσει, δεν το λέμε όμως αυτό. Λέμε ότι εμείς μένουμε συνεπείς στη διακήρυξη. Και τι δείχνει αυτό? Αυτό δείχνει, με συγχωρείτε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι δείχνει και ένα βαθμό αφελούς αντιμετώπισης της κατάστασης. Μένουμε συνεπείς σε μια διακήρυξη που η άλλη πλευρά συνεχώς την παραβιάζει και που συνεχώς την αγνοεί. Τι νόημα έχει αυτή η προσήλωση για να εξασφαλίσουμε την καλή γνώμη ή το φιλικό χτύπημα στην πλάτη από την πλευρά κάποιου συμμαχικού παράγοντος που υποτίθεται ότι θα μας ευνοήσει σε μια κρίσιμη στιγμή? Ένα στοιχείο είναι αυτό. Ένα δεύτερο στοιχείο που το είπατε. Γιατί δεν αναφέρουμε, εγώ θα σας έλεγα επί καθημερινής βάσεως, σε κάθε ανακοίνωση που θα εκδίδεται από ελληνική πλευρά, είτε από το Υπουργείο Εξωτερικών, είτε από την κυβέρνηση, είτε από το Υπουργείο Άμυνας, τι λέει η συνθήκη της Λοζάνης σχετικώς με τα 3 μίλια? Ότι καμία νησίδα πέραν της αποστάσεως, νησίδα, βραχονησίδα, νησί των 3 μιλίων από τις τουρκικές ακτές δεν ανήκει στην Τουρκία. Δεν το λέμε. Μα είναι γραμμένο στη συνθήκη της Λοζάνης. Γιατί διστάζουμε να το πούμε? Δεν μπορεί η διεθνής κοινή γνώμη να ξέρει τι λέει η συνθήκη της Λοζάνης. Εμείς πρέπει να βρούμε τα σημεία εκείνα που κατοχυρώνουν τα δικά μας δικαιώματα και τις δικές μας θέσεις και με τον κατάλληλο τρόπο να τα επαναλαμβάνουμε συνεχώς και να τα τονίζουμε. Εκτός αν δεν θέλουμε, κύριε Πρέσβη, να το κάνουμε αυτό. Εκτός αν δεν θέλουμε. Αν όμως φτάσουμε στο σημείο να δεχθούμε και την εκδοχή του να μην θέλουμε, τότε τα πράγματα είναι ενισχυτικά και πολύ δυσάρεστα. Κοιτάξτε, επειδή τα δύο θαλάσσια πάρκα έχουν ένα κλειδί, την Ίσυρο, εάν δει κανείς τα σημεία βάσης, είναι ακριβώς απέναντι από το παράνομο, το οποίο όμως παράγει αποτελέσματα, τουρκολιβικό μνημόνιο, τα σημεία βάσης. Mm-hmm. Θέλω να πω το εξής και να σας ρωτήσω, γι' αυτό επιμένω. Η Τουρκία με την αντίδρασή της αυτή να λέει ότι είναι μονομερής ενέργεια της Ελλάδας, δεν κάνει σαφές ότι πλέον διεκδικεί συγκυριαρχία τουλάχιστον στο Αιγαίο, να μην πάω στο Ιόνιο που είναι ακόμη πιο τραβηγμένο, ακόμη και εντός των υφιστάμενων χωρικών υδάτων της Ελλάδας, διότι χρησιμοποιεί τη διακήρυξη των Αθηνών για να θέτει οποιοδήποτε ζήτημα αυτή νομίζει. Εμείς δεν το καταγγέλουμε ότι παραβιάζεις έτσι τη διακήρυξη. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως ακριβώς. Ναι. Μάλιστα. Και από την άλλη να πω ότι τα θαλάσσια πάρκα δεν είναι τόσο αθώα ιστορία, διότι απαγορεύει την αλία με μηχανότρατες στα εθνικά θαλάσσια πάρκα
Και θέλω να σας θυμίσω ότι η Τουρκία λέει ότι έχει ένα ιστορικό προνόμιο να ψαρεύει με μηχανότρατες. Καταλάβατε. Εδώ λοιπόν κουμπώνουν όλα και επαναλαμβάνω κύριε πρέσβη. Δεν είναι ένα απλό ζήτημα. Εδώ σου λέει ευθέως και πέραν του 25ου Μεσημβρινού που λέγαμε ότι ήταν η ακραία της αντίληψη. Φίλε, θα με ρωτάς. Αυτό λέει σε εμάς. Ναι. Και εσύ πας στις 13 Μαΐου για να πείτε τι ωραίο είναι όλο το άλλο κλίμα μεταξύ μας που έρχονται οι Τούρκοι με τις χρυσές βίζες στα νησιά. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία, κύριε Σαχίνη, και σας απαντώ ευθέως σε αυτό που με ρωτάτε με έμεση αλλά σαφή ευγένεια, ότι η άποψή μου σε ό,τι αφορά τις προθέσεις της Τουρκίας είναι ότι ναι, διεκδικεί συγκυριαρχία στο Αιγαίο. Να μην έχουμε ψευδεστήσεις. Να μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ναι, διεκδικεί συγκυριαρχία. Μας το λέει με κάθε τρόπο, με κάθε της νέα ανακοίνωση, με κάθε της αντίδραση, με κάθε της δήλωση, ότι θέλει ακριβώς να επιβάλλει ένα τέτοιο καθεστώς. Και ανάλογα με τις περιστάσεις και τις αφορμές που η πραγματικότητα, οι εξελίξεις της παρέχουν, έρχεται και μας το τονίζει. Και μάλιστα αυξάνοντας και τον τόνο της. Λοιπόν, ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλει συγκυριαρχία. Και αυτή πρέπει να αντιμετωπίζουμε εμείς και να μην ζούμε σε ψευδεστήσεις και αυταπάτες. Ότι άλλαξε η Τουρκία, ότι τώρα θέλει μια νέα κατάσταση και επομένως εμείς δεν πρέπει να την ερεθίζουμε αλλά να ενεργούμε κατευναστικά. Οι ζηλωτές της κατευναστικής θεραπείας, έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει κάποτε να αποκτήσουν αίσθηση της πραγματικότητας. Αυτή είναι η Τουρκία. Αυτά θέλει και αυτά πρέπει από την αρχή και συνεχώς να αντιμετωπίζουμε εμείς με τον καταλληλότερο κάθε φορά τρόπο. Τώρα, στο δεύτερο ερώτημα. Με ρωτήσατε πριν τι θα έλεγα εγώ εάν ήμουνα σε κάποια θέση που θα αναγνωριζόταν η σημασία της απόψης μου. Να γίνει ή να μην γίνει η επίσκεψη. Αυτό αν κατάλαβα το ερώτημα. Ναι. Λοιπόν, θα σας έλεγα ότι οπωσδήποτε θα έθετα ένα θέμα μη πραγματοποίησης της επίσκεψης. Να εξεταστεί. Να εξεταστεί με μεγάλη, με μεγάλη προσοχή. Αλλά από την πλευρά μου θα θεωρούσα ότι, βρε παιδί μου, έτσι όπως έρχονται τα πράγματα, με τέτοιου τύπου συνεχείς αντιδράσεις που εξέπληξαν ακόμα και τον Πρωθυπουργό. Είπε στην αρχή, αν θυμάμαι χθες, είπε, μα με εκπλήσει αυτή η ενέργεια της Τουρκίας, διότι εδώ είναι τα πάρκα, είναι μια πρωτοβουλία που αποβλέπουν στην προστασία του περιβάλλοντος κτλ. Να μην μας εκπλήσει. Διότι αυτή είναι η γραμμή που έχει η Τουρκία. Εκτός αν, κύριε πρέσβη μου, αυτή τη γραμμή, με συγχωρείτε κύριε πρέσβη, ναι, με συγχωρείτε, εκτός αν στην Ελλάδα όλο το επίσημο των μεγάλων κομμάτων πολιτικό σύστημα δεν έχει αντιληφθεί ότι όταν μιλάει για θαλάσσια πάρκα μιλάει για αποκλειστική οικονομική ζώνη για ΑΟΣ. Γιατί η Τουρκία, που δεν θέλει να μιλάει κανείς για ΑΟΣ, το έχει αντιληφθεί ότι είναι ΑΟΣ. Βέβαια το έχει αντιληφθεί. Μάλιστα. Και πολύ πονηρά, με πολύ επιδέξιο τρόπο, δεν το λέει, αλλά με τις αντιδράσεις το δείχνει. Εάν η δική μας πλευρά, παρά το ότι όφιλε να το ξέρει και ασφαλώς το ξέρει, δεν το λέει, με συγχωρείτε, αυτό είναι παράληψη της δικής μας πλευράς. Κύριε πρέσβη, με συγχωρείτε, ναι, θα επιτείνω είναι λίγο. Είναι και θα πρέπει να το Μάλιστα. ξέρουμε αυτό και αναλόγως... Να το ξέρουμε. Εσείς καλά το λέτε, αλλά εγώ θα το επιτείνω. Με συγχωρείτε, ο επικεφαλής προϊστάμενος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξή του χθες, είπε ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία, ακόμη και αν προσφύγουμε, προσέξτε, στο Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας στο Αμβούργο. Συγγνώμη, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών δεν ξέρει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί από τη στιγμή που η Τουρκία δεν έχει υπογράψει την Άγκλος. Με συγχωρείτε δηλαδή. Είναι δυνατό να μην το ξέρει? Αυτό είναι ένα τρίτο στοιχείο. Έλεγα προηγουμένως, είδατε πώς βοηθάει η συζήτηση να αναλύονται τα θέματα και να επισημαίνονται τα ουσιώδη στοιχεία τους. Έλεγα προηγουμένως ότι πρέπει κάθε τόσο να επαναλαμβάνουμε τι προβλέπει η συνθήκη της Ροζέντ για τα 3 μίλια, για όσα
νησιά βρίσκονται μετά τα 3 μίλια από τις τουρκικές ακτές. Ένα δεύτερο στοιχείο που δεν λέμε ποτέ και θα πω γιατί δεν το λέμε δηλαδή, είναι ότι η Τουρκία οφείλει να συμμορφωθεί να υιοθετήσει το δίκαιο της θάλασσας. Γιατί δεν το λέμε αυτό? Μα γιατί και αυτό ακούω ανεπισήμως αλλά με σπουδαιοφάνεια διατυπούμενες απόψεις, μα δεν πρέπει να ερεθίζουμε τον ευαίσθητο γείτονα? Μα αν δεν πρέπει να τον ερεθίζουμε όταν μας απειλεί? Δεν πρέπει να τον ερεθίζουμε όταν κάνει απόβαση? Δεν πρέπει να τον ερεθίζουμε όταν μας λέει ότι θα μας ρίξει πυράβλου στο κεφάλι μας? Ότι δεν έχει αλλάξει σε τίποτα τη στάση του απέναντί μας? Με συγχωρείτε πια, αυτή η μη ερεθιστική τακτική μήπως τελικώς καταλήγει σε μια στάση δικής μας αυτοαποδυνάμωσης? Κρίσιμο αυτό που θέσατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Εδώ είμαστε. Θα σχολιάσουμε μετά τη συνάντηση μαζί σας, διότι εσείς θα το ήθελα πολύ. Βεβαίως, εσείς διαβάζετε και... Γιατί είναι κρίσιμη σημασία η συνάντηση που θα γίνει. Εάν η κυβέρνηση το έκρινε, γιατί αυτό έχω καταλάβει, ότι θεωρεί ότι θα πρέπει οπωσδήποτε η επίσκεψη αυτή να γίνει, μια ευχή θα έδινα, επιτέλους να βρούμε την κλίμακα φωνής και επιμονής που οι περιστάσεις απαιτούν, για να τονίσουμε ότι εξαντλείται η υπομονή μας και ότι έχουμε δικαιώματα που είμαστε αποφασισμένοι να τα υπερασπιστούμε εμπράκτως. Πώς? Άμα οι φίλοι μας οι Γερμανοί μας λένε στείλτε τα οπλικά συστήματα από τα νησιά για την Ουκρανία, είναι ένα ερώτημα. Μήπως αυτό είναι η βάση, ότι θέμε παιδιά αλλά πια δεν μπορούμε, δεν δυνάμεθα, έχει ξεφύγει ο αντίπαλος, οπότε ας τα βρούμε, μη μας βρει χειρότερο? Δύο σχόλια επ' αυτού, κύριε Σαχίνη. Κουτοπώνηρη ερώτηση. Αν αρχίσουμε να υποστηρίζουμε και την άποψη ότι δεν πρέπει, εκτός από τους Τούρκους που πρέπει συνεχώς να τους καλμάρουμε και να τους κατευνάζουμε, θα πρέπει παράλληλα να κατευνάζουμε και τους Γερμανούς που ζητάνε το Α και το Β, μα με συγχωρείτε, τότε θα πρέπει να κινηθούμε σε επίπεδο ιατρικών συνεδρίων. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το εξής. Επειδή θίξαμε τώρα και τα θέματα της Ουκρανίας και του παρεχόμενου από τη δική μας πλευρά οπλισμού, μα δεν θα έπρεπε να τονίσουμε από την πρώτη στιγμή και δημοσίως ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα, η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία απειλείται από γειτονικό της κράτος και απειλείται σοβαρά, παρά αυτή το φαινομενικό διάλειμμα ποιότητας στη ρητορική. Δεν έχει περιθώρια να δίνει όπλα σε άλλους. Τα χρειαζόμαστε τα όπλα. Μα υπάρχει το επιχείρημα, ξέρετε, είναι παλιά. Ας είναι. Τα χρειαζόμαστε. Και τι μας βεβαιώνει ότι δίνουμε μόνο παλιά και δεν δίνουμε και πιο σύγχρονα που χρειάζεται ο κύριος Ζελένσκι? Και εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν το διευκρινίζουμε αυτό και προς τους Τρίτους και προς την ελληνική κοινή γνώμη? Τι δίνουμε και με ποια κριτήρια το δίνουμε? Και εν πάση και πέραν τούτου, τι περίεργη σύμπτωση να δίνουμε όπλα από την περιοχή των νησιών που η Τουρκία ζητάει την αποστρατιωτικοποίησή τους? Τυχαίο είναι και αυτό? Όλα τα αποδίδουμε σε τυχαίες συμπτώσεις, σε καλές προθέσεις, στη δική μας, στον σεβασμό μας προς ένα πρωτόκολλο αυρότητας που η Τουρκία το ποδοπατά όταν δεν το φτύνει κατά πρόσωπο.